Άνθρακε ο θησαυρό με τα όπλα στο κολονάκι, καθώ φαίνεται ότι ανήκουν σε συλλέκτη όπλων και είναι μουσιακή αξία. Νωρίτερα υπήρξε κινητοποίηση στην ελληνική αστυνομία, καθώ σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε είχε εντοπιστεί ολόκληρο όπλο στάσιος σε αποθήκη κτηρίου, η οποία είχε ενοικιαστεί από ναυτιλιακή εταιρεία. Συγκεκριμένα στην αποθήκη κτηρίου επί τη οδού νεοφύ του Δούκα 12 στο κολονάκι που θα αγόραζε ναυτιλιακή, βρέθηκαν διάφορα όπλα μεταξύ των οποίων χειροβομβίστηκαν καραμπίνες, περίπου 500 σφαίρες, αλλά και παλιά εμένα του στρατού. Στο σημείο μετέβη υπάλληλο για να ελέγξει τη στατικότητα του κτηρίου. Βρήκε τα όπλα και τα λοιπά πυρομαχικά υλικά και κάλεσε την αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα όπλα φέρεται να είναι από τη δεκαετία του 30 και του 40.